Από το 1998 λίμναζε η σύνδεση με τη Βουλγαρία μέσω Δημαρίου και έπρεπε να φτάσουμε στο 2016 προκειμένου το έργο να γίνει πραγματικότητα, δίνοντας έτσι μια διαφορετική αναπτυξιακή διάσταση στην περιοχή. Αυτή ήταν μια υπόθεση που χρόνιζε από το 1998. Ήταν η σημαντική υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Βουλγαρίας και λόγω καθυστερήσεων των κυβερνώντων, λόγω της κρίσης που υπήρχε, δεν υλοποιήθηκε. Ήδη οι Βούλγαροι προηγούμενοι από την πάνω πλευρά είναι πιο έτοιμοι και μας πιέζουν και απαιτούν να τη σύμβαση που δεν είχαν υπογράψει τις υποχρεώσεις να τη στηρίξουν. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για ένα κάθετος, άξονας ο οποίος κόστησε γύρω στα 200 εκατομμύρια. Είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί αυτό με τις συνέπειες που υπάρχουν. Αλλά μπορέσαμε με συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και με την Εγνατία να υλοποιήσουμε το παρόν έργο και όπως είδατε και εσείς εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Σε πρώτη φάση θα γίνει ένα έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα δημοπρατηθεί στον Ούπο. Είναι η παράκαψη του Δημαρίου καθώς και η πρόσβαση προς το χωριό και η πρόσβαση προς το υπόλοιπο μέρος της Εθνικής Οδού. Στο επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση από την Εγνατία, από το ΙΠΚΑ και από το Ανάπτυξης, από διάφορα προγράμματα θα γίνει μια βελτίωση του ήδη υπάρχοντος κάθετου άξονα. Το κοστολόγιο είναι γύρω στα 45 εκατομμύρια και πιστεύουμε είναι εφικτό ώστε να υλοποιηθεί και τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ καλύτερη πρόσβαση τόσο των Ελλήνων της Βουλγαρίας όσο και των Βουλγάρων προς την περιφέρειά μας. Προφανώς οι λόγοι που θα γίνει αυτό το έργο και τι εξυπηρέτηση και τι ανακούφιση θα προσφέρει προς τους κατοίκους και της περιφέρειας και των γειτόνων είναι προφανής. Οι εργασίες πότε υπολογίζετε να ξεκινήσουν, Πιστεύω το πρώτο έργο το οποίο ανεγγέλθηκε με έξοδα της περιφέρειας από το περιφερειακό σχέδιο λέγω πρόγραμμα εντός του έτους θα γίνει πράτηση. Εξαρτάται την Εγνατία από ό,τι έχω πληροφορηθεί και ότι με τον Περιφερειάρχη ο οποίος το είχε βάλει σκοπό για αυτό το έργο το έχουμε κατέβει 2-3 φορές στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Εγνατίας, πιστεύω εντός του έτους θα αρχίσει η υλοποίησή του. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή παράκαμψη του οικισμού Δημαρίου μήκους 1,5 χιλιόμετρου και περιλαμβάνει την κατασκευή ισόπεδου κόμβου, μιας γέφυρας και την αποκατάσταση της σύνδεσης με την υφιστάμενη οδό πρόσβαση στον οικισμό. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης δήλωσε πως η κατασκευή του κάθετου άξονα Ξάνθης Αχίνος Ελληνοβουλγαρικά σύνορα συμβάλλει τα μέγιστα στην βελτίωση και ανάπτυξη της διασυνοριακής υποδομής στην περιοχή.